Για εσάς που ζητήσατε παραπάνω διευκρινήσεις, είναι το θέμα που αφορά με τους δασικούς χάρτες. Έχω καλέσει τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, είναι ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, για δύο παραπάνω κουβέντες, για να καταλάβετε και εσείς, να μάθετε και εσείς τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση ανάσα. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε την πρόσκληση. Καλημέρα σας, κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές. Τι σημαίνει επιστρέφουν οι αγρότες στους αγρότες, οι δασωμένοι άγροι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό θα σας εξηγήσω παρά το ότι η καινούρια νομοθετική διάσταση που είναι πρόσφατη, εντελώς πρόσφατη, είναι η δεύτερη σε σειρά από το Σεπτέμβριο, όπου υπάρχει η απόφαση να αντιμετωπιστούν με μια άλλη οπτική οι δασωμένοι αγροί, με βάση την υφιστάμενη δασική νομοθεσία που την έχουν αναλύσει συνάδελφοι πάρα πολλοί δασολόγοι στις δασικές υπηρεσίες, ότι είναι δασικό, θεωρείται πρώτον ιδιοκτήτης το κράτος, εκτός αν κάποιος ιδιοκτήτης έχει τίτλους και αποδείξει το ανάποδο. Για να διευκολυθεί όλη η ιστορία, και επειδή στους δασωμένους αγρούς στην Κρήτη έχει συμβεί το εξής, επειδή το νησί μας είναι ορεινό, έχει πάρα πολλές επικοινείς εκτάσεις οι οποίες κυρίως οργωνόντουσαν με ζώα. Όταν έγινε η εκμηχάνηση, αυτές καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να οργωθούν. Ήταν όμως οργώσιμα, δηλαδή άρα χέστουσαν, τώρα έγιναν δασικά. Σωστό λοιπόν, με βάση τη δασική νομοθεσία, είναι χορτολιβαδικά, είναι δασικά. Επειδή λοιπόν πρέπει να φτιαχτούν οι χάρτες, έχει γίνεται μια προσπάθεια όλο αυτό το θέμα των δασωμένων αγρών να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουν να μην μπουν στη διαδικασία de facto να είναι ιδιοκτήτης το κράτος, αλλά το κράτος, αυτό λέει, προσπαθεί να διασαφηνίσει η καινούρια νομοθεσία που βγήκε, το κράτος αποποιείται της ευθύνης της ιδιοκτησίας αφού δεν έχει τίτλους. Μα ούτως ή άλλως αυτό είχε υποθεί αρχικά και από τον κύριο Αμυρά και από τον κύριο Σκρέκα, αλλά ήμασταν στο θεωρητικό κομμάτι, δηλαδή της δήλωσης της εξαγγελίας μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Αυτό θα έπρεπε από την άλλη να γίνει πράξη, και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτή την πράξη, όπως μας λέτε, κύριε Στεφανάκη. Ναι, ναι, με δύο νομοθετήματα. Και βγει ένα το Σεπτέμβριο και βγαίνει τώρα ένα διευκρινιστικό του πρώτου. Ναι. Γιατί πιθανά όταν πήγε να εφαρμοστεί το σύστημα υπήρχε γραφειοκρατικό ή ουσιαστικό κόλλημα στις διευθύνσεις δασών. Το τι υπήρχε και το τι δεν υπήρχε θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάποια στιγμή να επικοινωνήσουμε και να μιλήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, πρέπει να συζητήσουν τα διευκρινιστικά, να δούνε πώς θα το μεταχειριστούν και να ενημερωθούν εκεί παραπέρα. Αυτό πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το καθεστώς. Μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, από τη στιγμή που δεν έχουμε και τα διευκρινιστικά, αλλά είμαστε σε στάση αναμονής. Δεν είναι άμεση εφαρμογή από χτες ή από σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι, από την ώρα που ψηφίζεται και εκδίδεται η νομοθεσία, λογικά πρέπει να είναι άμεση εφαρμογή. Από εκεί πέρα πρέπει να δούνε τον τρόπο εφαρμογής οι υπηρεσίες. Νομίζω ότι με λίγη υπομονή αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο να δοθεί μια λύση σε αυτό, σε ένα κομμάτι από όλα αυτά τα καυτά θέματα που υπάρχουν με τους δασικούς χάρτες και τη σύνταξή τους, που είναι ένα απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο στην Κρήτη. Δυστυχώς, όπως έχουμε πει, πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, το οποίο είναι τεράστιο για την Κρήτη, και ασφαλώς τώρα που πάμε στο διατάφτα να γίνουμε μια σύγχρονη χώρα έχουν προκύψει όλα αυτά τα προβλήματα. Ευτυχώς, και λέω την γενικότερη άποψη και εκφράζω το γεωτεχνικό κόσμο, ότι γίνεται μια προσπάθεια προς την σωστή κατεύθυνση να διευκολυθούν οι πάντες για να δοθούν λύσεις. Αυτές λοιπόν η μία νομοθεσία μετά την άλλη έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες των δασωμένων αγρών
να αποκτήσουν, να ξεκαθαρίσουν τις, ευκολότερα τις ιδιοκτησίες τους στο δασικό κάτω. Και ξέροντας βέβαια ότι το πρόβλημα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο στην περιοχή της Κρήτης, με κάποιες περιφερειακές ενότητες πραγματικά να είναι επιβαρημένες πολύ περισσότερο. Ερώτημα που έχει τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης, κύριε Στεφανάκη, αν ξέρετε σαφέστατα, μου δίνετε αυτή την απάντηση, δίνετε στον κόσμο που σας ακούει αυτή την απάντηση μέσω του 984, για να το πω και διαφορετικά. Είχε αρχικά υποθεί, όταν ακούστηκε από τον κύριο Σκρέκα και από τον κύριο Αμυρά, ότι ξέρετε, εμείς δεν ερχόμαστε να διεκδικήσουμε ως Υπουργείο Ιδιοκτησίες εδώ στην Κρήτη, διότι είχε πραγματικά ξεσηκωθεί μια μεγάλη θύελλα αντιδράσεων. Είχε υποθεί επίσης το εξής, ότι θα σας παρακαλούσα να περιμένετε για ένα χρονικό διάστημα, έτσι ώστε στη συνέχεια να καταθέσετε τις αντιρρήσεις σας. Αυτά αλλού άλλαξαν, αλλού δεν άλλαξαν, άλλοτε έγινε έτσι, άλλοτε έγινε αλλιώς. Αλλά ξέρετε, εκείνοι οι οποίοι υπέβαλαν, κατέθεσαν αντιρρήσεις, χρειάστηκε να πληρώσουν και κάποιο μεγάλο κόστος. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που χθες, μετά το δημοσίευμα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, αυτά τα οποία δηλώσατε στον συνάδελφό μου τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη, ήρθαν να ρωτήσουν το εξής. Για όλους εμάς που έχουμε καταθέσει χρήματα υποβάλλοντας αυτές τις αντιρρήσεις, με αυτή την απόφαση, νομοθέτημα, αναρωτιόμαστε εάν τα χρήματα τα οποία καταθέσαμε, και ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να το έχετε ακούσει, αν δεν το ξέρετε, δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό αυτό, σαν κόστος, σαν παράβολο. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε, ξέρετε αν θα επιστραφούν πίσω χρήματα? Όχι, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Πιθανά, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να το ρωτούνε. Ξέρετε, οι διαδικασίες των ενστάσεων, των αντιρρήσεων, όντως, γιατί έχω γνώση, γιατί είμαι στον επαγγελματικό χώρο και έχω άμεση συνεργασία και επαφή με τον αγροτικό κόσμο, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Έχει ξεκινήσει όμως η διαδικασία, πάρα πολλοί δηλαδή έχουν πληρώσει τα παράβολα τους για να κάνουν τις στάσεις αντιρρήσεις τους. Δεν νομίζω ότι μπαίνει σε αυτό το κομμάτι το νομοθέτημα αυτό. Νομίζω ότι αν δοθεί η διευκόλυνση θα ακολουθήσει. Αυτό μας θα το πούν οι υπηρεσίες οι αρμόδιες. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα βασικό κομμάτι από αυτά τα οποία ρωτούσε ο κόσμος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ, κύριε Στεφανάκη. Και εγώ και να πω στον κόσμο ότι θέλει μια καλή συνεννόηση με τις διευθύνσεις δασών, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για να τελικά να αποκτήσουμε αυτό το πολύτιμο εργαλείο, το δασολόγιο, που είναι προϋπόθεση για να αποκτήσουμε το άλλο θεμελιώδες εργαλείο για να πάμε στοιχειωδώς μπροστά, που είναι το χρηματολόγιο. Ναι, κοιτάξτε όμως, ανοίγουμε τώρα ένα άλλο κεφάλαιο που λέει το εξής. Εγώ πότε μπορώ να πάω στη Διεύθυνση Δασών, πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Διεύθυνση Δασών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, και βέβαια από την άλλη τι θα γίνει με τις Διευθύνσεις Δασών που είναι υποστελεχωμένες? Οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν. Όχι υποστελεχωμένες, αστελεχωμένες θα έλεγα εγώ, για να σατηρήσω για να ακριβολογήσετε. Δεν μιλάμε καν για υποστελέχωση, είναι χειρότερα τα πράγματα. Μπορείτε να το συνεχίσετε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ έλεγα ότι κράτος χωρίς δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει. Με την εσωτερική υποτίμηση που μας κάνανε με την οικονομική κρίση στο 10, το ήδη μεγάλο πρόβλημα επιδεινώθηκε και η κατάσταση γενικότερα στις υπηρεσίες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον είναι πάρα 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 πολύ δύσκολη. Δηλαδή οι άνθρωποι οριακά προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες. Δεν ξέρω πώς τα Υπουργεία σκέφτονται να εξυπηρετήσουν όλο αυτό τον όγκο, και ιδιαίτερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει αναλάβει την υποχρέωση ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Γιατί ασφαλώς υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει γραφειοκρατία, οι άνθρωποι χρειάζονται ενημέρωση,
όλο αυτό το πράγμα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί πριν, γιατί τώρα είμαστε σε μια διαδικασία, υποτίθεται ότι θα φτιαχτούν οι επιτροπές γνωμοδότησης. Μπαίνουμε σε ένα κικαιώνα που δεν ξέρουμε τελικά πόσο θα κρατήσει. Ακριβώς. Με ό,τι σε κάθε περίπτωση όμως αυτά τα νομοθετήματα έρχονται να ξεκαθαρίσουν, κάποια πράγματα που διαφορετικά θα βάζανε σε απίστευτη ταλαιπωρία πάρα πολύ κόσμο, και επειδή εδώ στην Κρήτη είναι ασαφή τα πράγματα, εντελώς ασαφή και αδιευκρίνηση. Αναφέρεστε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς περισσότερο. Βέβαια. Είναι μια τεράστια ιστορία. Γιατί ασφαλώς οι δασικές υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι σε αυτές έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν την νομοθεσία από τη μια πλευρά, να εφαρμόσουν το Σύνταγμα, και από την άλλη, ασφαλώς οι άνθρωποι που για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο είχαν και έχουν τις εκτάσεις τους, και επειδή πολλές φορές δεν είχαν τίτλους, ξέρετε, στην Κρήτη με το να υπάρξει αυτή η έξαρση μετά το 80 του τουρισμού, το real estate που ήρθε εκμεταλλευόμενος αυτή την ανάπτυξη έφτασε στα τα κόστη και τις αντικειμενικές αξίες στα ύψη. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν που κάνανε αγοραπολισίες και τα λοιπά αποφεύγαν να κάνουν συμβόλαια. Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα στην Κρήτη. Λάθος. Το οποίο το βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. Έτσι, γιατί δεν ήταν έτοιμη η πολιτεία να ξεκαθαρίσει και να βάλει εκεί που έπρεπε την τάξη. Από εκεί ξεκινάει το όλο πράγμα, διότι έτσι... Πάντα έτσι γίνεται. Έτσι. Εγώ προσωπικά λέω μια προσωπική μου άποψη, και είναι κάτι που πρέπει πάντα να μας προβληματίζει. Ξέρετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο νομός Ηρακλείου, ήταν επί σειρά ετών μέχρι την κατάρρευση της Σταφίδας ο πλουσιότερος νομός της Ελλάδος. Οι άνθρωποι θέλανε να χτίσουν και δεν υπήρχε σχέδιο πώληση. Μάλιστα. Χτίσανε λοιπόν γνωστά, όπου μπορούσαν. Γνωστά όλα αυτά και πώς έχουμε φτάσει λοιπόν, εδώ. Είναι τυπικά παραδείγματα που θα πρέπει έτσι όλοι μαζί, σαν κοινωνία, γιατί κοινωνία είμαστε κι εμείς και ασφαλώς η δημόσια λειτουργία, να τα βάζουμε και να προβλέπουμε και να σχεδιάζουμε για να υπάρξει ανάπτυξη. Έτσι. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα κάνουν λίγο υπομονή μέχρι να διευκρινιστούν και ίσως να αποφασιστεί ο τρόπος εφαρμογής από τους δασικές υπηρεσίες, και θα δούμε πώς θα πάει. Ίσως και είναι πολύ... όμως μια προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση. Έπρεπε να προϋπάρχουν όλα αυτά, όπως έχετε πάρα πολλές φορές πει, κύριε Στεφανάκη, για να μπορούμε να προχωρήσουμε, να πάμε μπροστά, να σχεδιάσουμε. Τώρα το λίγο υπομονή. Εγώ λέω από τη δική μου την πλευρά, μάλλον πολύ υπομονή, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι αυτές οι έρμες, οι δασικές υπηρεσίες, και είναι το τελευταίο που λέω, καλούνται πάρα πολλές φορές το χρόνο να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, ακόμα και για την αντιπυρική περίοδο που εμπλέκονται, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, ένας ή δύο να καταφέρουν να ελέγξουν ολόκληρο τον μηχανισμό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Και μια επιστήμη που έχει ένα τεράστιο επιστημονικό αποτύπωμα, έτσι. Αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι. Είναι άνθρωποι, οι βασικοί γνώστες του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. Είναι το οξυγόνο μας. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Σωστά. Αλλά φαίνεται το πώς δραστηριοποιείται διαχρονικά η πολιτεία πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι σημερινό φαινόμενο, ούτε χθεσινό. Είναι διαχρονικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεφανάκη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Γεια σας.